Ευχαριστούμε που τιμήσατε την πρόσκληση της κοινοπραξίας. Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, η κοινοπραξία, συνεταιρισμό ομάδων παραγωγών του νομού Ημαχίας, σε συνεργασία με τα μέλη της, με τα φυσικά μέλη και τους παραγωγούς, πιστεί στον προσανατολισμό λοιπόν για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, συμμετέχουμε στο μέτρο 2 της παροχής συμβουλών, γεωργικών συμβουλών, σε συνεργασία και με την εταιρεία η φορική ΑΕ, η οποία βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας, προκειμένου να μας εντάξει σε μια πρώτη πληροφόρηση γύρω από το σχέδιο, τους σκοπούς και τη διαδικασία η οποία θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να φτάσουμε και να δώσουμε στους παραγωγούς χρήσιμες συμβουλές οι οποίες θα ανταποκριθούν στην ανανέωση, στον εξυγχρονισμό που ανέφερα πριν της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να ανταποκριθεί στους απαιτητικούς χρόνους στους οποίους εισέρχεται πλέον πια και η ελληνική γεωργία, αντιμετωπίζοντας ένα νέο ανταγωνισμό ο οποίος προέρχεται από εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα χρόνια. Κύρια η αντιμετώπιση αυτής της νέας πραγματικότητας έχει να κάνει με μια αναγκαία φιλοπεριβαλλοντική πλέον πια πολιτική πάνω στην οποία πρέπει να εδράζεται και να δραστηριοποιείται η ευρωπαϊκή γεωργία, προκειμένου να ανταποκριθεί στη συμμόρφωση που επιβάλλεται πλέον πια από όλο το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συνεχώς δημιουργεί κανόνες, δεσμεύσεις, συμμόρφωση και στην οποία εμείς και εσείς όλοι ως στελέχη της επιχείρησης έχουμε την ανάγκη, την υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρόλο της παροχής υπηρεσιών, πέρα δηλαδή από αυτή τη μέχρι τώρα δυνατότητα μέσα από την οποία οι παραγωγοί παίρνουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες τους συνδέουν με το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των επιδοτήσεων και της συμμόρφωσης, όπως είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα δικαιώματα, όλα αυτά που ξέρετε και κάνετε πάρα πολύ καλά. Από εδώ και πέρα θα δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από την δική μας πρώτα εκπαίδευση και ενημέρωση στους παραγωγούς να πάρουν επιπλέον υπηρεσίες. Μαζί μας είναι η ΑΕΦΟΡΙΚΗ. Η ΑΕΦΟΡΙΚΗ είναι μια εταιρεία η οποία θα συνεργαστεί πάνω σε αυτό το μέτρο 2 μαζί μας. Είναι μια εταιρεία την οποία την γνωρίζουμε από προηγούμενη συνεργασία που έχει να κάνει με το κλάστερ στο οποίο συμμετέχουμε, που κύριο σκοπό έχει το αποτύπωμα του άνθρακα και βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης, και τα αποτελέσματα από αυτή τη σχέση και τη συνεργασία είναι ορατά πλέον πια και εκμεταλλεύσιμα σιγά σιγά. Θα κάνουμε και μια επόμενη συνάντηση από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, η οποία θα μας δώσουν την ευκαιρία να γίνουμε κοινωνίοι και από αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε πάντα προς την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του τελικού μας προϊόντος, που είναι τα νοτά οπλοκοπευτικά. Επικεφαλής και διευθυντής της εταιρείας της ΑΕΦΟΡΙΚΗΣ είναι ο Παπουφάνης Οστάτης, ο οποίος θα πάρει το λόγο πλέον πια και θα μας δώσει τη δυνατότητα της ενημέρωσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, ευχόμαστε καλή συνεργασία να έχουμε και αποτελέσματα τα οποία να είναι χρήσιμα για τα μέλη παραγωγούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Παπουφάνης Οστάτης. Είμαι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία ΑΕΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Θα σας απασχολήσω για 20 λεπτά περίπου, δεν σας κουράσω πολύ. Και το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης είναι ενημερωτικός ως προς το μέτρο 2 των γενικών συμβούλων. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην προκήρυξη του μέτρου, το οποίο λήγει στις αρχές Ιουλίου και θα υποβάλουν προτάσεις, φακέλους, οι πιστοποιημένοι φορείς, ένας από τους οποίους είναι και η ΑΕΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Η σημερινή εκδήλωση αφορά το μέτρο 2 των γεωργικών συμβούλων. Είναι και το υπομέτρο το 2.1 το συγκεκριμένο. Οι ωφελούμενοι είναι οι
παραγωγή σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, αλλά οι φορείς που θα το, υλοποιήσουν είναι εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες. Μία από αυτές είμαστε εμείς. Έχουμε σε δύο σημεία του ελλαδικού χώρου γραφεία και θα κατεβάσουμε δύο φακέλους ως προς την υλοποίηση του μέτρου. Η κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει φάκελο σε δύο περιφέρειες. Εμείς θα υποβάλουμε στη Δυτική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα και είμαστε επιστοποιημένος φορέας με τον κωδικό, τον εγώ δίνεται με τον κωδικό 1025 και είμαστε μέλη στο αντίστοιχο Μητρό. Βασικά σημεία του υπομέτρου 2.1. Το υπομέτρο 2.1 εφαρμόζει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών είναι εταιρείες. Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι. Τι σημαίνει δικαιούχος? Είναι αυτός που θα πάρει την αντίστοιχη ενίσχυση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι είναι με ελεύθερη επιλογή τους σε εθελοντική βάση. Ποιος είναι ο στόχος του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της εφόρου διαχείρισης και της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων. Είναι να υποστηρίξει τους νέους αγρότες. Είναι να ενθαρρύνει τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών δίχως την οικονομική επιβάρηση των αγροτών. Το μέτρο αυτό τρέχει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι υποχρέωση της χώρας μέλους της Ελλάδας απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα τρέξει και με τη νέα ΚΑΠ και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε αυτό το επίπεδο. Επόμενος στόχος του μέτρου είναι να μπορέσουν να εξοικειωθούν οι αγρότες, οι Έλληνες, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα ενισχύουν την καινοτομία και θα μπορούμε μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας να τους μεταδώσουμε επιτυχημένα και οι στάτης. Και το τελευταίο που είναι κρίσιμο από εδώ και πέρα, θα το βρούμε μπροστά μας σε όλη την πορεία της αγροτικής πολιτικής, θα πρέπει να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, την επιδεινήνωσή της σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα και, και τα αέρια θερμοκηπίου. Γιατί να εφαρμόσουμε τις συμβουλές? Είναι εθελοντική χρήση, υπενθυμίζω. Θα πρέπει μέσα από την σχέση που θα αποκτήσει ο Έλληνας παραγωγός που θα έχει πρόσβαση στις γεωργικές συμβουλές, θα πρέπει να τον επιστοποιήσουμε ως προς τις υποχρεώσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες πολιτικές. Θα μπορέσουμε έτσι μέσα από εδώ να τους βοηθήσουμε με τις απαιτήσεις που θέτει η πολλαπλή συμμόρφωση με το πρασίνισμα. Ακολούθως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αντίληψή του ότι είναι θεματοφύλακας σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και πώς θα προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία. Και τέλος, θα μπορέσουν πιθανώς να βελτιώσουν την οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους. Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι? Οι ωφελούμενοι είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Μέσα από αυτό το μέτρο θα μπορούν να πάρουν μέχρι 3 συμβουλές. Το τι σημαίνει αυτό θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Στο σύστημα των γεωργικών συμβουλών, ποιοι είναι εμπλεκόμενοι? Η πρώτη κατηγορία είναι οι φορείς παροχής γεωργικών συμβουλών, όπως είναι η φορική. Θεωρούμαστε πάροχοι γεωργικών συμβουλών. Τώρα που υπάρχει η διαδικασία του μέτρου από το Υπουργείο, όλοι οι φορείς θα υποβάλουν φάκελο και αίτηση στήριξης. Κάποιοι από αυτούς θα εγκριθούν, κάποιοι όχι. Όσοι εγκριθούν θα μπορούν να τρέξουν την υλοποίηση του μέτρου και να ενισχυθούν από αυτό. Το δεύτερο μπούλετ αφορά τους γεωργικούς συμβούλους, που είναι τα φυσικά πρόσωπα. Οι μεμονωμένοι γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι. Αυτοί είναι αντίστοιχα σε κάποιο μητρό γεωργικών συμβούλων και απασχολούνται στις εταιρείες των παρόχων επάνω. Ο κάθε πάροχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3
γενικού συμβούλου στην ισοδοσία του, για να μπορέσει να έχει δικαίωμα να υλοποιήσει το μέτρο. Οι επόμενοι εμπλακόμενοι είναι οι ωφελούμενοι γεωργοί, οι οποίοι, ξανατονίζω, είναι σε εθελοντική βάση. Όσοι εμπλακούν στο μέτρο θα πρέπει να υπογράψουν σύμφωνο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασία με τον πάροχο. Και τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τρέχει το μέτρο και μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα επιδοτήσει τις δωρεάν συμβουλές των αγροτών. Και αν τα κριτήρια τώρα που βάζει το υπομέτρο και το Υπουργείο σε σχέση με την Κεντρική Μακεδονία, καλώς κακώς, μοριοδοτούνται αυτά τα κριτήρια. Αν είναι η εκμετάλλευση του παραγωγού σε ορεινή μηνευτική περιοχή, αν είναι νέος γεωργός, αν είναι δικαιούχος των μέτρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, όσο στις καλλιέργειες η κλάδη προτεραιότητας είναι να είναι είτε pop είτε pop-web προϊόντα, π.χ. το ροδάκι του Νάουσας ή το ακτινίδιο Πιερίας, να έχει αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργειες που έχουν σχέση με ζωοτροφές, όπως εξηρώματα, καλαμπόκια, ακρόδρια και όσπρια. Όπως βλέπετε, κέρυες καλλιέργειες περιφέρειας και δικής Μακεδονίας που η περιφέρεια αντίστοιχη το αναγνωρίζει, τις αναγνωρίζει, όπως είναι τα δέντρα, το ροδάκινο, το περίκοκο, το κεράσι, το βαμβάκι, απουσιάζουν από αυτές τη μοριοδότηση. Και το τελευταίο κριτήριο, όσοι είναι κάτω από 55 ετών. Όσοι δεν έχουν αυτά τα κριτήρια, δεν σημαίνει ότι αποκλείονται. Απλά αυτοί προτάσσονται σε σχέση με το φάκελο που θα κατεβάσει ο κάθε φορέας πάροχος στο Υπουργείο. Ποια είναι τα ωφέλη του παραγωγού? Θα έχει δωρεάν συμβουλές από έναν επιστημονικό φορέα, όπως είμαστε εμείς. Θα μπορεί να τηρεί τις δεσμεύσεις της ΚΑΒ και να μην έχει κάποιο θέμα σε σχέση με την καταβολή των ενισχύσεων που παίρνει. Και το τρίτο, θα μπορεί να κάνει μια εξοικείωση με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΒ, η οποία θα τρέξει 23 με 27. Επιπρόσθετα, θα μπορεί, ανάλογα με την γεωργική συμβουλή που θα λάβει, να έχει και δωρεάν αναλύσεις σε χώμα, νερό, ακόμα και σε κρέας και γάλα. Έμεσα ωφέλη του παραγωγού. Όσοι είναι νέοι αγρότες, έχουν κάνει επιχειρηματικά σχέδια. Ένας από τους τομείς του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η συσχέτιση με άλλα μέτρα του ΠΑ. Δηλαδή θέλει να συσχετίσει τα υπόλοιπα μέτρα, ένα από τα οποία είναι η Γεωργική Συμβουλή, με την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου του νέου αγρότη. Οπότε υπάρχει μια μισοφέλεια. Δεύτερη, αντίστοιχη, είναι για τις νέες ομάδες παραγωγών που είναι στο μέτρο 9. Υπάρχει ρητή μέσα δέσμευση και δείκτης, αν το επιλέξουμε βέβαια, να ακολουθήσουν τις γεωργικές συμβουλές για τα μέλη, τους παραγωγούς που είναι μέλη στην ομάδα παραγωγών. Η συσχέτιση τώρα με την ΚΑΠ. Οι γεωργικές συμβουλές ως πολιτική σχετίζονται άμεσα με τον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας και με την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Είναι δύο από τις έξι προτεραιότητες που είχε το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην προηγούμενη περίοδο. Στην επόμενη περίοδο υπάρχουν 10 στόχοι. Τους βλέπετε εκεί με ανηλική ορολογία, δεξιά η ελληνική μετάφραση. Με κίτρινη υπογράμμιση, πάλι σε σχέση με την. Έχουν άμεση συσχέτιση με τις γεωργικές συμβουλές, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοποικιλότητα και η καινοτομία. Το μέτρο των γεωργικών συμβουλών είναι μέσα από τους στόχους της αγροτικής πολιτικής και ιδιαίτερα σε σχέση με την Ελλάδα έχει διαγνωστεί ότι υπάρχει μια υστέρηση σαν χώρα. Υστερούμε γενικότερα σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Σε ποιους κλάδους? Στο θέμα της παραγωγικότητας του τομέα, στο περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα. Δεν αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή μας, δεν έχουμε διάκριση στις γνώσεις και πώς δεν υπάρχει καθόλου διασύνδεση της γεωργικής έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή. Σε αυτούς τους τομείς υστερούμε
Υπάρχει ένας φορέας που είναι το Smart Agis, που είναι μια βάση δεδομένων καλών πρακτικών, το κάθε κράτος μέλος υποχρεώνεται να φορτώνει καλές πρακτικές εκεί πέρα, ώστε η παραγωγή μετά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να βλέπουν τα καλά παραδείγματα. Και εδώ είναι το πακέτο των συμβουλών. 6 πακέτα είναι, τα οποία μπορεί κάποιος παραγωγός σε συνεννόηση με έναν φορέα που αρχίζει γεωργικό συμβούλο να επιλέξει ποια θα ακολουθήσει. Το πρώτο πακέτο έχει να κάνει σε σχέση με το πρασίνισμα, την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, το άγκρο. Το δεύτερο πακέτο έχει να κάνει με τα νερά. Το τρίτο πακέτο έχει να κάνει με την ορθή φυτοπροστασία, αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Το τέταρτο πακέτο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, είτε είναι φυτική παραγωγή είτε ζωική. Το πέμπτο έχει να κάνει με ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 και 11 που είναι η βιολογική γεωργία και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Και το έκτο έχει να καλύψει θέματα όπως είναι η καινοτομία, μείωση του κόστου παραγωγής, τους νέους αγρότες, η καθετοποίηση και τον προσανατολισμό στην αγορά, που εδώ μέσα περιλαμβάνεται η δημιουργία των νέων ομάδων παραγωγών. Η παροχή των συμβουλών στους αγρότες στο πλαίσιο της ΚΑΠ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν περιορίζεται στην παροχή νομικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν θα απλοποιήσουν την νομοθεσία των ευρωπαϊκών κανονισμών στον αγρότη. Προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της διαχείρισης κάθε εκμετάλλευσης. Αυτό πώς θα γίνει μια συνέντευξη με τον παραγωγό, θα γίνει πλήρης αποτύπωση της εκμετάλλευσης, ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε πιθανά προβλήματα που έχει η εκμετάλλευση. Καλύπτουν υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και το πρασίνισμα, καλύπτουν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, καλύπτουν την οδηγία την αηφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, καλύπτουν απαιτήσεις των υπολείπων μέτρων του Προγράμματος Ολικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, αποτυπώνουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και ξανά πάλι σε σχέση αποδίδουν πληροφορίες ειδικά με τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού. Εδώ τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος πολύ επιγραμματικά. Θα πρέπει ο πάροχος, η εφορική, να έρθει σε επαφή με τον παραγωγό 3 φορές μέσα στον χρόνο. Την πρώτη επίσκεψη θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης εκμετάλλευσης, θα γίνει ερωτηματολόγιο, θα γίνει η απάντηση του, θα καταγραφεί η απάντηση του παραγωγού, θα επιλέξουμε μετά τον τύπο της συμβουλής, θα γίνει δεύτερη επίσκεψη που θα την ο φορέας θα δώσει τη συμβουλή στον παραγωγό. Στην πορεία υλοποίησης θα υπάρχει η σχετική επαφή παρόχου με παραγωγό και στην τρίτη επίσκεψη, σε μία καλλιεργική περίοδο, θα διαπιστώσουμε αν η συμβουλή που δώσαμε την ακολούθησε ο παραγωγός. Σημείωση δεν είναι υποχρεωτική να την υλοποιήσει. Δηλαδή, δεν του βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, πάρε τη συμβουλή όπως και να θα την υλοποιήσεις. Αν δεν την υλοποιήσει, θα πρέπει να δούμε το λόγο και να τον ενημερώσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Ο κατάλογος και τα κριτήρια που περιορίζουν τη συμμετοχή των παραγωγών. Βγάλε λίγο τη διαφάνεια. Βεβαίως. Πήγες πολύ πιο σωστά. Εδώ. Τα κριτήρια επιλογής του οφειλούμενου παραγωγού. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι σε επίπεδο ημαθίας έχουμε αρκετά σημαντικό περιορισμό σωστά. Των υποψήφων ωφελούμενων. Σωστά. Διότι η αναπτυξιακή δυναμική και η παραγωγική έκταση ήδη είναι κατηλημένη με προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή εξαιρούνται από το τομέα της παροχής υπηρεσιών. Δεν αποκλείονται. Δεν αποκλείονται, απλά δεν περιοδοτούν. Δεν περιοδοτούνται αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή, για να το θέσω αριθμητικά,
τα κριτήρια, η βαθμολογία αυτών των κριτηρίων φτάνει κοντά στο 70%. Αφήνει ένα 30% δηλαδή να καλύψουμε τους λοιπούς παραγωγούς που έχουν καλλιέργειες που δεν είναι μοριοδοτούμενες. Ένα αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε με βάση το προφίλ έτσι, των παραγωγών στο μνημόνιο Αθίας, να αναπτύξουμε μια συζήτηση γιατί τα παιδιά εδώ πέρα έχουν άμεση άποψη, γνωρίζουν δηλαδή πόσοι οφειλούμενοι μπορεί να είναι σε αυτήν εδώ την προνομιούχα λοιπόν, ατζέντα με τα κριτήρια. Ένα άλλο που μας αποσχολεί είναι στα μέτρα του ΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Παράδειγμα, το Κομφούζιο είναι ένα από τα μέτρα στο οποίο συμμετέχουν οι παραγωγοί και έχει... Αρχικώς είναι εκτός αυτό. Αρχικώς. Ναι, ναι. Δεν συμπεριλαμβάνεται. Το έχουμε κάνει ερώτημα για να δούμε αν θα το λάβουν τελικά μέσα. Ποια είναι τα υπόλοιπα μέτρα εκτός από το μέτρο 6.1 τους αγρότες. Λοιπόν, ποια είναι τα υπόλοιπα μέτρα, τα σχέδια βελτίωσης. Τα σχέδια βελτίωσης, το 6.3 που είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και τα ζωικά τα αντίστοιχα, ναι. Που είναι οι φυλές, οι προωθούμενες φυλές. Βέβαια εδώ, εντάξει, ο νομός έχει μειονεκτικές περιοχές και ορεινές. Ο μισός νομός είναι ορεινός μειονεκτικός, οπότε μπορεί από εκεί να δείξεις Να αντλήσουμε παραγωγούς. Τους οφειλούμενους παραγωγούς. Σωστά. Ναι, όπως και τα ιζοτροφές, δηλαδή Καλαμπό και ο νομός έχει ό,τι ναι. Που πάει για ενσύρωμα. Θα μπορούσε κάλλιστα ένας που έχει Καλαμπό και να δεχτεί συμβουλές και να πάρει την αντίστοιχη οριοδότηση.